Ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Ιανουαρίου την ερχόμενη εβδομάδα, Τετάρτη και Πέμπτη, ε... Διαδικτυακά από το Institute of Finance and Financial Regulations υπό την αιγίδα του ε, Πανεπιστημίου Πειραιά, με θέμα τη διαχείριση των αποθεματικών των επαγγελματικών ταμείων ε, ασφάλιση, τάση και εξελίξει. Εδώ τον αυτό, έχουμε μαζί μα τον κύριο Γιώργο Σκιαδόπουλο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά και καθηγητή του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου, για να μα πει δύο λόγια παραπάνω για αυτό το πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο συνέδριο. Κύριε ε, Σκιαδόπουλο, μα ακούτε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σπύρου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχάς. Δύο λόγια για το προσεχές συνέδριο, το οποίο θα λάβει η χώρα στις 20 και 21 Ιανουαρίου, την επόμενη εβδομάδα. Το συνέδριο αυτό έχει σκοπό να θίξει το φλέγον θέμα των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και πιο συγκεκριμένα τη διαχείριση των αποθεματικών αυτών, και προς αυτό το σκοπό το Institute of Finance and Financial Regulation, το οποίο έχω τη τιμή να διευθύνω, θα διοργανώσει ένα διεθνές συνέδριο, το οποίο θα γίνει στις 20-21 Ιανουαρίου, όπως είπαμε, και το οποίο θα θίξει δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα, την πρώτη ημέρα, θα καλύψει θέματα της διεθνούς εμπειρίας που έχουμε σχετικά με τη διαχείριση αποθεματικών των ΤΕΑ, θα έχουμε τρεις εξέχοντες ομιλητές. Ο πρώτος ομιλητής, ο κύριος Οικονόμου, θα μιλήσει για θέματα απόδοσης. Τι έχουμε μάθει σχετικά με το τι αποδίδει η διαχείριση των αποθεματικών των ΤΕΑ στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ο δεύτερος ομιλητής, ο κύριος Μακάρθ, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια στην Αμερική είναι ειδικό για θέματα regulation των ΤΕΑ. Θα μας μιλήσει λοιπόν για ε, τα λεγόμενα defined benefit schemes και defined contribution schemes ε, και επίσης τη διεθνή εμπειρία σχετικά ε, με τη λειτουργία αυτών των φορέων. Ο τρίτος ο θα είναι από τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό για τα ΤΕΑ, από την ΕΙΟΠΑ, θα είναι ο κύριος Ζαφύρης ο οποίος θα μας μιλήσει για θέματα διαχείρισης κινδύνου των ΤΕΑ, τι πιστεύει η Εποπτική Αρχή, Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου. Ε, θα μας μιλήσει για τα περίφημα ε, stress test και επίσης θα θίξει επίκαιρα θέματα σχετικά με κλιματική αλλαγή, τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν και πώς αυτοί συσχετίζονται με τη διαχείριση αποθεματικών των ΤΕΑ. Τη δεύτερη ημέρα, στις 21 Ιανουαρίου, θα έχουμε επίσης τρεις ομιλητές, οι οποίοι, οι οποίοι εμπίπτουν στην ευρύτερη ενότητα των στρατηγικών που μπορεί να ακολουθήσει ένα ΤΕΑ, τόσο σαν τεχνικές, όσο επίσης και σαν περιουσιακά στοιχεία στα οποία μπορεί κάποιος να επενδύσει. Έχουμε λοιπόν τρεις ομιλητές. Ο πρώτος ομιλητής θα μας μιλήσει, είναι η καθηγήτρια Γουργέ, Ελής Γκουριέ, θα μας μιλήσει για θέματα private equity, πώς μπορούμε δηλαδή να τοποθετήσουμε τα αποθεματικά σε μετοχές εταιριών οι οποίες δεν διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Ο δεύτερος ομιλητής θα είναι ο κύριος Μπαλτάς από την Goldman Sachs, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα λεγόμενα factor investing products, κάτι ιδιαίτερα επίκαιρο. Και ο τρίτο ο μιλητή θα είναι ο κύριο ΕΟΙΝ Μάρεϊ από έναν οργανισμό, την International Federated Hermes, η οποία διαχειρίζεται περίπου ένα τρί δολάρια. Είναι ο ίδιο ο επικεφαλή τη ομάδα διαχειριστών σε αυτόν τον οργανισμό. Θα μα μιλήσει για το περίφημο ESG, για Environment, Social και Governance, που είναι πολύ επίκαιρο και πώ αυτό ε, συνδυάζεται με τα ΤΕΑ. Ε, στο τέλος της δεύτερης ημέρας θα υπάρχει ένα πάνελ στο οποίο θα συμμετάσχουν ε, εκπρόσωποι από ελληνικά φαντς όπως επίσης και από Διεθνή ΤΕΑ. Πιο συγκεκριμένα θα είναι ο κύριος Κάφλαν από το USS. Το USS είναι το μεγαλύτερο ΤΕΑ στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι το ΤΕΑ των Πανεπιστημιακών. Έχει, ε, διαχειρίζεται από θεματικά αυτή τη στιγμή τη τάξη των 83 δισεκατομμυρίων ε, λιρών και ο ίδιο ήταν επικεφαλή τη ομάδα διαχείριση κινδύνου, ήταν ο Chief Risk Officer του ΤΕΑ και είναι επίση και στο συμβούλιο του ΤΕΑ. Οπότε έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Θα είναι ο κύριο Φίβο Χατζή από την Ιόλκους, ο οποίο θα μα μιλήσει για την ελληνική εμπειρία και θα, γίνει, θα η συντονίστρια αυτού του πάνελ θα είναι η κυρία Άρτεμι που την ΕΔΕΚΤ. Ε, οπότε θα γίνει μια συζήτηση στα θέματα τα οποία ήδη θα έχουν συζητηθεί τις δύο προηγούμενες ε, ημέρες, στα δύο προηγούμενα sessions ε, και θα υπάρχει επίσης συζήτηση με το κοινό. Το συνέδριο θα προλογίσει ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Τσακλόγλου ε, και σκοπός του συνέδριου είναι ακριβώς να θίξει επίκαιρα θέματα, όπως καταλαβαίνετε, υπό το πρίσμα της ε, διεθνούς εμπειρίας και γι' αυτό το σκοπό, όπω πάντα το IFFA, το Ινστιτούτο μα, έχει καλέσει ομιλητέ οι οποίοι για πρώτη φορά θα εμφανιστούν στην πλειοψηφία του στο ελληνικό κοινό και κατέχουν εξέχουσε θέσει. Άρα η εμπειρία του και η γνώμη του είναι πολύ σημαντική, νομίζω. Και επίση, φυσικά θα υπάρχει μια διαδραστικότητα με το κοινό. Το κοινό, δηλαδή, στο πέρα κάθε ενότητα, θα μπορεί να υποβάλει ερωτήσει, να έρθει σε επαφή με του ομιλητέ και να υπάρχει η απαραίτητα αλληλεπίδραση. Το συνέδριο αυτό διοργανώνεται από το Institute of Finance and Financial Regulation, το οποίο είναι ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πυραιός. Είναι ένα πρωτοποριακό, αν θέλετε, εγχείρημα για την ελληνική πραγματικότητα, διότι έχει, έρχεται να καλύψει ένα κενό ένα κενό το οποίο είναι να φέρουμε σε επαφή δύο χώρους. Το χώρο της ακαδημαϊκής έρευνας με το χώρο των αγορών και των επιχειρήσεων. Διότι ξέρετε η επιστήμη πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των αγορών και των επιχειρήσεων, η χρηματοοικονομική επιστήμη. Και το κέντρο αυτό είναι μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα. Έχει δημιουργηθεί με βάση διεθνή πρότυπα. Η ομάδα των ερευνητών που το απαρτίζουν προέρχονται από κορυφαία πανεπιστήμια και από οργανισμούς ε, της Ευρώπης, ε, της Αμερικής και της Ασίας. Ε, ενδεικτικά σας αναφέρω πανεπιστήμια όπως ε, το Cornell, το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, το Northwestern, το Yale, το LSE, το Imperial. Ε, Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι που φέρνουμε για πρώτη φορά σε επαφή τον ελληνικό χώρο με, με τέτοιου εγνωσμένες αξίες επιστήμονες. Όπως επίσης έχουμε και κορυφαίους επαγγελματίες. Έχουμε τον πρώην, την πρώην διαχειρίστρια του φαν του Τζορτ Soros. Έχουμε τον πρώην partner της Goldman Sachs, που ήταν υπεύθυνο για όλη την Ασία. Έχουμε την ΙΝ ε, επικεφαλής του νομικού τμήματος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ε, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους και ε, έρχεται αυτό λοιπόν το Ινστιτούτο όχι απλά δεν είναι απλά ένας event organizer να διοργανώσει μια εκδήλωση, είναι ένα think tank όπου έρχεται να ε, συζητήσει επίκαιρα θέματα και φυσικά στη συνέχεια να, εφόσον υπάρχει και αυτό το ενδιαφέρον από τις εταιρείε, να δουλέψουμε μαζί με αυτές τις εταιρείε για να ε, δώσουμε απαντήσεις στα, στα προβλήματά τους. Οπότε θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για αυτήν την ευκαιρία που μου δώσατε σήμερα να μιλήσουμε τόσο για το συνέδριο όσο και για το Ινστιτούτο, όπως επίσης φυσικά και για φλέγοντα θέματα ε, της ελληνικής απραγματικότητας σχετικά με, το, με τη διαχείριση αποθεμάτικων των ΤΕΑ. Τώρα, κύριε Σκιαδόπουλε, θα περιμένουμε βέβαια με αγωνία να ακούσουμε όλου αυτού του ομιλητέ που αναφέρατε. Ε, Όμω, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι εσά. Ε, το θέμα σα είναι η διαχείριση των αποθεματικών των ταμείων. Ένα έντονο προβληματισμό κάθε ανθρώπου που θέλει να ενταχθεί σε ένα τέτοιο ταμείο είναι το εάν και κατά πόσον τα αποθεματικά είναι εξασφαλισμένα. Αν δηλαδή είναι τα χρήματά του εξασφαλισμένα. Εκεί τι θα μπορούσατε να πείτε ώστε να, ε, να μα δώσετε ένα μυστικό, ώστε να, να φύγει ο φόβο, αν θέλετε, από κάποιου. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που μιλάμε για επενδύσει σε περιουσιακά στοιχεία με κίνδυνο, οι αποδόσεις δεν μπορεί να είναι εγγυημένε σε καμιά περίπτωση. Διαφορετικά, κάποιο δεν θα πρέπει να επενδύσει τα χρήματά του σε τέτοια στοιχεία. Θα πρέπει να τα αφήνει σε ένα τραπεζικό λογαριασμό που βεβαίω πλέον και στι μέρε μα και σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε και φαντάζομαι αργά ή γρήγορα θα έρθει και στην Ελλάδα με τα αρνητικά επιτόκια. Μπορεί να πληρώνουμε και ένα ασφάλιστρο μικρό για ε, αυτή την αποταμίευση στι τράπεζε. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι επενδύσει των αποθεματικών ενέχουν κινδύνου. Το μόνο που μπορούμε να πούμε εδώ είναι και να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπου έτσι ώστε να ισοσκελίσουμε, αν θέλετε, ε, από τη μια πλευρά την επιθυμία μα για υψηλή απόδοση με τον κίνδυνο. Ε, άρα πρέπει να είναι μια συνετή διαχείριση σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, με τα επιστημονικά δεδομένα αλλά επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι οι επενδύσεις αυτές δεν έχουν κίνδυνο έχουν κίνδυνο που σημαίνει φυσικά ότι υπάρχει πάντα η πιθανότητα να ε, υπάρχει κάποια απώλεια κεφαλαίου Άρα, καλό είναι να είναι κάποιο ενημερωμένο και σίγουρα το συνέδριό σα την άλλη εβδομάδα θα δώσει αρκετέ πληροφορίε πάνω σε αυτό. Τώρα ήθελα να πω ο κύριο ε, ε Υφυπουργό, ο κύριο Τσακλόγλου, ε, που είπατε θα προλογίσει και το συνέδριο, ε, θα είναι κοντά σα. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει νομοθετικέ πρωτοβουλίε ε, για περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού τη επαγγελματική ασφάλιση ε, και προ ποια κατεύθυνση, Νομίζω ότι θα είναι, θα είναι σημαντικό να προάγουμε περαιτέρω αυτόν τον θεσμό και για να το κάνουμε αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να, να υιοθετήσουμε, αν είναι δυνατό, κάποια διδάγματα τα οποία έχουμε δει και κάποιες πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα, ε, θα είχα έτσι στη σκέψη μου ε, κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο διαχείρισης ε, και η διαχείριση αυτή έχει να κάνει τόσο με, τους, με τις πρακτικές επένδυσεις όπως επίσης και με τις ε, πρακτικές διαχείρισης κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, ε, θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση ε, των διαχειριστών των τεα. Και αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται, όπως λέμε επιστημονικά, σε όρους απόδοσης προσαρμοσμένης για τον κίνδυνο. Δηλαδή δεν θα πρέπει να λέμε απλά ότι ε, ένα, η διαχείριση μας αποφέρει 2% απόδοση το έτος, ε, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι κίνδυνο έχουμε αναλάβει. Διότι αν ο κίνδυνος αυτός πραγματοποιηθεί, ε, θα μπορεί να έχουμε σημαντικές απώλειες κεφαλαίου. Η διεθνή πρακτική λοιπόν είναι όταν γίνεται η αξιολόγηση της επίδοσης να χρησιμοποιούμε μέτρα τα οποία λαμβάνουν υπόψη τόσο την απόδοση όσο και τον κίνδυνο. Το δεύτερο ε, ζήτημα ε, νομίζω πρέπει να δούμε είναι τι μέτρα ε, θα χρησιμοποιήσουμε αναφορικά με τη μέτρηση του κίνδυνου. Αυτή τη στιγμή για παράδειγμα, χωρίς να θέλω να μιλήσω τεχνικά, το μέτρο το οποίο χρησιμοποιείται στην ελληνική αγορά είναι η λεγόμενη αξία σε κίνδυνο, το value at risk ε, η διεθνής πρακτική όμως έχει προχωρήσει και πρέπει να χρησιμοποιούμε για παράδειγμα μέτρα όπως το λεγόμενο expected shortfall ή ε, το λεγόμενο CVAR, λέγεται και CVAR, conditional value at risk. Δεν θέλω να, ε, να μπω σε τεχνικά θέματα, αλλά θέλω να δώσω έτσι τη διάσταση ότι πρέπει να δούμε και ε, περαιτέρους τρόπους μέτρησης του κινδύνου. Το τρίτο θέμα νομίζω το οποίο πρέπει να δούμε είναι να υπάρχει μία διαφάνεια. Μία διαφάνεια με ποια έννοια ότι οποιαδήποτε αποτελέσματα από την αξιολόγηση της επίδοσης θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, για παράδειγμα, το κάθε τεά να βγάζει στην ετήσια έκθεσή του να αναφέρει ποιο είναι το risk adjusted performance των κεφαλαίων, έτσι ώστε το κάθε μέλος του ΤΕΑ, ο κάθε ασφαλισμένος, να γνωρίζει ποια είναι η πορεία της επένδυσης. Θα είναι καλό επίσης να δημοσιοποιούνται αυτά τα αποτελέσματα και στις, στις διάφορες ενώσεις, είτε στην Ένωση των Ελληνικών ΤΕΑ είτε και ε, στην Ένωση των Ελλήνων Θεσμικών Επενδυτών. Ένα τέταρτο ζήτημα, νομίζω, το οποίο πρέπει να δούμε είναι το λεγόμενο μενού των επενδυτικών επιλογών μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε τι είδους περιουσιακά στοιχεία επενδύει το ΤΕΑ. Τα ελληνικά ΤΕΑ συνήθως επενδύουν σε μετοχές ή και σε ε, ομόλογα. Η διεθνής πρακτική αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει αυτό το μενού, γι' αυτό, για παράδειγμα, στο συνέδριο θα μιλήσουμε και για private equity ή για factor investing. Υπάρχουν περαιτέρω περιουσιακά στοιχεία. Μπορούμε να επενδύσουμε, για παράδειγμα, να δούμε το θέμα της επένδυσης σε εμπορεύματα. Ε, μπορούμε να δούμε, εν γέννη, το θέμα των alternative investments, των εναλλακτικών επενδύσεων, όπως επίσης και θέματα εναλλακτικών στρατηγικών, φυσικά. Για να γίνει αυτό, να πάμε σε αυτό το βήμα, θα πρέπει πρώτα να έχουμε εξασφαλίσει ότι γίνεται αυτό το risk-adjusted measurement της επίδοσης και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Τέλος, νομίζω ότι υπάρχει χώρος και από την... να προχωρήσουμε σε βήματα και στην πλευρά του επόπτη, με την έννοια ότι ο επόπτης θα είναι καλό να ελέγχει την διαχείριση των αποθεματικών με ποιο τρόπο με την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση, για παράδειγμα, του κινδύνου. Θα πρέπει δηλαδή, όπως γίνεται για τις ελληνικές τράπεζες, να γίνεται το ίδιο και στην περίπτωση των ΔΕΑ τα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του κινδύνου, να έχουμε τη λεγόμενη αξιολόγηση, αυτόν το λεγόμενο stress test, το back test, Γι' αυτά τα ζητήματα θα μιλήσει ο κύριο Ζαφίρη από την ΕΙΟΠΑ ε, την πρώτη μέρα του συνεδρίου. Άρα, για να μην σα κουράζω, νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε μία δέσμη ε, θεμάτων, να δούμε μία δέσμη θεμάτων. Μπορούν να γίνουν πράγματα, έτσι ώστε ε, να, να ισχυροποιήσουμε αυτόν τον θεσμό. Ε, απλά, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό το σημείο, ε, η, αυτή τη στιγμή θα έρθει προσυζήτηση ένα νομοσχέδιο στους επόμενους μήνες σχετικά με το λεγόμενο ατομικό κουμπαρά νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και είναι θετικό βήμα διότι πρέπει ο κάθε ασφαλισμένος να ξέρει στην επικουρική του, τουλάχιστον σύνταξη τα χρήματα τα οποία δίνει τι πορεία έχει, έχουν σε όρους απόδοσης. Θα πρέπει όμως λίγο να δούμε ε, πέρα από το, τα άλλα ζητήματα που είμαι σίγουρο ότι οι αρμόδιοι κοιτάζουν, δηλαδή για παράδειγμα πώ θα χρηματοδοτηθεί το έλλειμμα το οποίο θα δημιουργηθεί στο ασφαλιστικό σύστημα. Ε, ένα άλλο θέμα, μια που μιλάμε για τα είναι να δούμε ποιος θα, ποια θα είναι η σχέση αυτού του ατομικού κουμπαρά με τον θεσμό των ΤΕΑ. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος, ένας εργαζόμενος ασφαλίζεται σε ένα ΤΕΑ, θα πρέπει να δούμε τι κίνητρα του δίνουμε, έτσι ώστε να δίνει εισφορές και στον ατομικό κουμπαρά. Ε, προφανώς θα είναι υποχρεωτική από ό,τι ακούω η, η σφορά στον ατομικό κουμπαρά, άρα θα πρέπει λίγο να δούμε τη σχέση αυτών δύο, διότι η σχέση αυτή μπορεί τελικά, αν κάποιος εργαζόμενος δεν έχει την οικονομική άνεση, να μην μπορεί να συνεισφέρει ε, και στους δύο αυτούς κουμπαράδες, αν θέλετε, θα συνεισφέρει υποχρεωτικά στον κρατικό κουμπαρά. Αλλά μοιραία τότε δεν θα μπορεί ίσως να συνεισφέρει στο κουμπαρά του. Άρα νομίζω στη συζήτηση πρέπει να διασαφινιστεί ποια θα είναι αυτή ακριβώς η σχέση. Και φυσικά μετά από όλη αυτή την κρίση και το κορονοϊό και όλα αυτά που έχουμε περάσει, ευχόμαστε να υπάρχουν και λεφτά για τον κουμπαρά, έτσι δεν είναι? Ε, προφανώς, προφανώς. Αυτό είναι το α και το ω. Ξέρετε... Ε, μια που το αναφέρετε αυτό, ε, ένα άλλο ζήτημα με τα ΤΕΑ είναι θα πρέπει λίγο να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε λίγο πιο μάκρο εικόνα. Δηλαδή, ε, αυτή τη στιγμή οι ελληνικές εταιρείε, για παράδειγμα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, η ελληνική αν θέλετε οικονομία, στηρίζεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, στην, σε άλλες χώρες, για παράδειγμα, ε, προσπαθούν να πετύχουν οικονομίες κλίμακας δημιουργώντας ΤΕΑ για μεγάλους συνασπισμούς, αν θέλετε, εταιριών. Άρα αυτό το ζήτημα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε και στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, υπήρχε μια συζήτηση, δεν ξέρω τι έχει γίνει, εφημολογή το ότι θα υπάρχει μια ένωση της ΓΕΣΕ με το ΣΕΒ σχετικά με την ίδρυση ενός υπερταμείου, το οποίο ακριβώς θα είχε οικονομίες κλίμακας. Νομίζω θα πρέπει να δούμε στην Ελλάδα αυτό το ζήτημα των οικονομιών κλίμακας, διότι, ξέρετε, για να πετύχουμε ε, τα ζητήματα τα οποία, ε, για τα οποία μίλησα προηγουμένως, δηλαδή τις προτάσεις σχετικά με αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεματικών, όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Δηλαδή, ε, θα πρέπει να μύψουμε το διαχειριστή, θα πρέπει να αγοράσουμε λογισμικό κ.ο.κ. Ένα, μια πολύ μικρή εταιρεία η οποία θα ήθελε να δημιουργήσει ένα ΤΕΑ δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το κόστος, άρα τη συμφέρει ουσιαστικά να συνασπιστεί με ένα πλήθος άλλων εταιριών να φτιάξουν ένα ΤΕΑ από κοινού έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν και στα συναφή κόστη. Καταρχάς, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και ένα μήνυμο με 100, 100 μελών για να ανοιχθεί ένα ταμείο. Έχετε, έχετε δίκιο. Ε, θα πρέπει να νομίζω γενικότερα αυτό το, το όριο να επανεξεταστεί. Εάν οι οικονομίες κλίμακας απαιτούν ένα υψηλότερο όριο, ε, τότε ίσως θα πρέπει να πάμε σε ένα ίσως ακόμα υψηλότερο όριο. Σε κάθε περίπτωση νομίζω το όριο αυτό θα πρέπει να τίθεται σε σχέση κάνοντας έναν υπολογισμό των εξόδων μας, και των αναγκών μα. Δηλαδή, δεν βγαίνει έτσι εξωγενώ ένα τέτοιο νούμερο, θα πρέπει να το δούμε ενδογενώ. Όπω επίση, μια που το συζητούμε, ένα άλλο σημαντικό θέμα, ξέρετε, είναι το ύψο των εισφορών στα τεά. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε σχέση με τη διεθνή εμπειρία, οι εισφορέ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλότερε. Είναι, νομίζω, τη τάξη περίπου του 3%. Δίνει ο εργαζόμενο, όταν σε, σε ε, ξένα ΤΑ μπορεί να είναι και 10%. Ε, αυτό τώρα πρακτικά τι σημαίνει. Αυτό μπορεί στον ασφαλισμένο να φαίνεται καλό αρχικά ότι το ύψος των εισφορών είναι χαμηλό. Αλλά χαμηλές εισφορέ σημαίνει ότι το αποθεματικό το οποίο συγκεντρώνεται είναι σχετικά μικρό. Άρα αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα τα οποία θα πάρει στη σύνταξή του την επικουρική, όταν με το καλό συνταξιοδοτηθεί ο εργαζόμενο. Χαμηλέ εισφορέ σημαίνουν και χαμηλότερα χρήματα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε ε, στο νου μα όλοι μα, ε, έτσι ώστε να μην έρθουμε ύστερα από 30 χρόνια, για παράδειγμα, και πούμε: Μα κοίταξε πόσα λίγα χρήματα μου δίνει αυτό το ΤΕΑ. Τα χρήματα τα που θα λάβουμε είναι αφενό η συνάρτηση τη εισφορά την οποία καταβάλουμε εμεί και ο εργοδότη μα, Όπω επίση φυσικά και τη διαχείριση που οποία θα γίνει. Γιατί α, πάμε στην άλλη περίπτωση που βάζουμε πολύ μεγάλε εισφορέ, αλλά η διαχείριση δεν είναι ικανοποιητική και έχουμε μεγάλε απώλειε. Προφανώ και τότε τα χρήματα τα οποία θα λάβουμε ε, θα είναι χαμηλά. Και επίση όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητούμε τώρα, εισφορέ, ε, μέγεθο τα κτλ., έχουν να κάνουν με τον ευρύτερο σχεδιασμό των ΤΕΑ. Και εδώ ακριβώ επίσης έρχεται και το ζήτημα μια που μιλάμε και για έξοδα, τα οποία έχουν να κάνουν τον σχεδιασμό, το, το management fee, δηλαδή η αμοιβή την οποία θα λάβει ένας διαχειριστής. Ε, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, οι αμοιβέ αυτές, έχουμε το εξήμορο φαινόμενο, αν θέλετε, είναι πάρα πολύ χαμηλές. Δηλαδή, μπορεί σε κάποια περίπτωση να είναι και κοντά στο μηδέν. Ε, άρα, κάποιο διαρωτάτε. ε, πώς γίνεται να διαχειρίζεται κάποιο τα χρήματά μου και να μην παίρνει αμοιβή για αυτή τη διαχείριση. Άρα θα πρέπει να συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Συμφέρει τους διαχειριστές τελικά να έχουν τόσο χαμηλές αμοιβέ. ή θα πρέπει ίσως να αυξήσουμε τις αμοιβέ. Νομίζω η αύξηση των αμοιβών θα ήταν προς το συμφέρον των διαχειριστών και εδώ είναι που θα βοηθήσει και η αξιολόγηση αυτών. Διότι προφανώς αν ένας διαχειριστής φαίνεται στην έκθεση στην αιτήσια ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, έχει κάθε δικαίωμα και κίνητρο να ζητήσει και μια υψηλότερη αμοιβή και να δώσει ακόμα καλύτερες υπηρεσίες. Τώρα, κύριε Σκιαδόπουλε, πριν κλείσουμε, θα ήθελα ένα τελευταίο σύντομο σχόλιο. Στο εξή, ακούμε από την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματική Ασφάλιση ότι δημιουργούνται καινούργια ταμεία στη χώρα μα. Εσεί πώ βλέπετε το μέλλον των επαγγελματικών ταμείων, Πιστεύετε ότι θα δημιουργηθούν και άλλα, θα συνεχιστεί, είναι βίωνο. Ένα, ένα σύντομο σχόλιο. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Νομίζω ότι η τάση είναι γενικά θετική. Αλλά αν... Ε, θα ήθελα να επαναλάβω ότι ε, θα πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά βήματα, θα πρέπει να κατοχυρωθούν νομίζω τα, με κάποιο τρόπο να θεσπιστούν οι προτάσεις, κάποιες προτάσεις από, που έρχονται από τη διεθνή εμπειρία, τη συζητήσαμε ήδη προηγουμένως, ε, διότι διαφορετικά δεν θα είχε νόημα να έχουμε ένα πλήθος θεά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται να είναι να μας δημιουργεί έτσι μια ανασφάλεια. Θα πρέπει για παράδειγμα να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ε, δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, ότι γίνεται αξιολόγηση της επίδοσης, ότι η αξιολόγηση της επίδοσης γίνεται με τους σωστούς τρόπους. Ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο υπόπτης βρίσκεται σε συνεχή επαφή και είμαι σίγουρο ότι βρίσκεται ε, με τους διαχειριστές, έτσι ώστε και ο ασφαλισμένος να νιώσει άνετα. Εάν ο ασφαλισμένο νιώσει άνετα, νομίζω, διότι είναι ο πελάτη, αν θέλετε, τον ΤΕΑ ο ασφαλισμένο, ε, νομίζω από μόνο του, από μόνο του, ε, μόνος του ο θεσμό στη συνέχεια θα, θα προοδεύσει. Εάν πάλι ο, δούμε ε, ασφαλισμένο νιώσει ανασφάλεια, τότε θα είναι ακόμα πιο, πιο. δύσκολο, ξέρετε, να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Άρα το ένα, αν θέλετε, χέρι νύβει το άλλο εδώ πέρα. Να πούμε ότι το Next Deal θα είναι και χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου, άρα θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε και μετά το συνέδριο τα αποτελέσματά του. Κύριε Σιαδόπουλε, ευχαριστώ και πάλι. Με πολύ μεγάλη χαρά σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σπύρου.